Νέο update από την Google, ειδικότερα για το Google Ads και ειδικότερα για λογαριασμούς οι οποίοι χαλάνε πάρα πολλά λεφτά. Τι σημαίνει όμως αυτό για εσάς που επενδύετε πολλά λεφτά στην Google? Πάμε να δούμε. Μέχρι 31 Ιουλίου η Google θα στέλνει αιτήματα μέσω email σε αυτούς που επενδύουν πολλά χρήματα, θα κρίνουν εκείνοι ποιοι λογαριασμοί είναι αυτοί, μέσα από τους οποίους θα σας ζητάει να καταργήσετε τη χρεωστική σας κάρτα, τις debit card και όλες αυτές τις κάρτες που έχουμε κατά πλειοψηφία στους λογαριασμούς αυτούς, και θα σας ζητήσει να μπει απευθείας στο bank payment based. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει η Google να σας τραβάει τα λεφτά απευθείας από την τράπεζα αυτόματα κάθε μήνα. Είναι το κύριο πράγμα που προτείνει η Google και που θέλει, δεν το προτείνει, το απαιτεί, για να μπορεί να έχει να τραβάει περισσότερα χρήματα στην ώρα της και να αποφύγει τις καθυστερήσεις πληρωμών όταν μαζεύονται κάποια χρήματα, όπως έχουμε τους λογαριασμούς, και ο πελάτης τα πληρώνει όποτε μπορεί και, μπορεί και του είναι εύκολο, ή και πολλές φορές κάποιες περιόδους στις οποίες θέλει να σταματάει να πνίγει τις καμπάνιες του ή να τις περιορίζει. Αυτό τώρα πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε? Δημιουργεί πρόβλημα σε cash flow σε πολλές εταιρείες, γιατί τους αναγκάζεις να σε πληρώνουν βρέξει χιονίσει κάθε μήνα και να σου τραβάει αυτόματα λεφτά την τράπεζα. Αυτό ειδικότερα για εταιρείες οι οποίες επενδύουν πάρα πολλά λεφτά στην Google δεν είναι ένα πολύ καλό νέο. Μένει να δούμε και στην Ελλάδα, σε πολλούς λογαριασμούς εδώ στη χώρα που έχουν μεγάλες επενδύσεις, πώς αυτό θα γίνει μια ομαλή μετάβαση και πώς θα μπορέσει κάθε εταιρεία να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυτόματες πληρωμές που θα γίνονται απευθείας από την τράπεζά σας.